Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται. Καλά. Εσύ, έχουμε βάλει διαφορετικά χρωματάκια. Εσύ με το γαλάζιο, το πορτοκαλί εδώ, το ροζάκι. Καλοκαιρινή, καλοκαιρινή. Ναι, ναι, τι νομίζω ότι δεν έχουμε. Είναι σοβαρή. Γιατί είσαι κεντρική. Just the five of us. Καλησπέρα. Είναι και κυρία σου με την κεντρική. Έλα, ρίχνει Κατερίνα. Να σου πω κάτι. Άρχισε εσύ για να μην αρχίσω εγώ με σινεμά. Οπότε άρχισε εσύ. Να πει Κατερίνα να λέγω. Να προλάβω την Κλοντέλ. Α προλάβω την Κλοντέλ. Μην σα πολιορκήσω με ανέκδοτα πάλι. Όχι, κάθε το η αλήθεια είναι ότι τα καλύτερα ανέκδοτα εδώ τα λέει ο Αλεξάνδρος. Λοιπόν, να ψηφίσουμε ανέκδοτα. Όχι, just the two of us. Ωραία, για πείτε ρε παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Όχι, είδα από το πρώτο, είχα δει, από το δεύτερο δεν είχα δει. Υπήρξαν αποχωρήσεις, πες μου γιατί, με τρώει λίγο. Έφυγε μία πολύ γνωστή ηθοποιός, η Θεοφανία Παπαθωμά. Πολύ καλή ηθοποιός. Αλλά ως τραγουδίστρια. Όχι, όχι και τόσο. Ατύχησα. Ήταν όμως το πρώτο διαγωνιστικό και ήταν, νομίζω, δες και τη Ζέτα. Απίθανη. Απίθανη. Πανέμορφη, με πολλές αλλαγές συγκριτικά με το πρώτο. Φωτίστηκε. Οι οποίες ζήτησε ορίς καλές, άρεσαν. Απόλυτα καλές. Ως προς το οπτικό. Ένα δεν μ' άρεσε, θα σου το πω μετά. Να πω κάτι. Φωτίστηκε καταρχάς το πλατό. Ναι, ναι. Και ο ηχός άλλαξε, ήταν καλύτερος. Μα το είπατε κιόλας ότι είχαμε κάποια προβλήματα στο πρώτο, τα οποία λύθηκαν όλα στο δεύτερο. Εντάξει, είχαν το πρόβλημα του ήχου. Τι να κάνουν, από μία πάνω να το σώζουν, από την άλλη δεν σώζεται. Αλλά εμφανισιακά η Ζέτα ήταν υπέρλαμπρη. Επιτέλους είδαμε κοντινά της, είδαμε το πανέμορφο πρόσωπό της. Ναι. Τα μαλλιά της μου άρεσαν πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε όλο το look. Είναι λίγο σαν να το παίρνει πίσω αυτό με το καρέ που ήταν έτσι ωραίο, νεανικό, καινούριο. Έκανε μια αλλαγή. Ναι, παιδί μου, αλλά ξαφνικά έκανε ένα μεγάλο κότσο πάλι που τον έχουμε ξαναδεί. Ενώ λέγαμε πόσο ωραίο ήταν το κοντό. Τέλος πάντων, αρχαιοελληνικό το φόρεμα, μωρέ, γι' αυτό με αυτή την κοψιά. Το φόρεμα πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε ότι το μακιγιάζ όμως το διατήρησε πάλι φυσικό και απαλό. Να πούμε ότι η πρώτη που αποχώρησε είναι η Θεοφανία Παπαθωμά μαζί με Γιώργο Παπαδημητράκη και ήρθε σε κόντρα με Ράνια Κωστάκη και Γιώργο Γιαννιά. Βεβαίως, πολύ καλά τα λέτε. Μα το είδαμε. Η Παπαθωμά αποχώρησε, αλλά δεν ήταν αυτή που είχε τη χειρότερη βαθμολογία. Παιδιά, γιατί ήταν σχεδόν συγγενοθεωλέως, το ήθελε επειδή να φύγει. Το καλύτερο ζευγάρι είχε τη χειρότερη βαθμολογία, θα το συζητήσουμε. Σα αρέσει πολύ. Ράνια Κρασιά. Ναι, αλλά την κρατήσανε μέσα. Και Νικόλας Καραγκιαούρης. Όταν ξεκίνησε ο Καραγκιαούρης το. Αλλά ξεκίνησε με τη διασκευή που είχε κάνει ένας Γερμανός που ήταν λίγο όπερα. Όχι, ήταν μεταξύ τενόρου και έχω και κρεατάκια. Πώς είχε πουλήσει. Να μιλήσουμε και για τον Γιώργο που ήταν πάλι στην τριάδα από τους καλύτερους. Ναι, βρε, θα τα πούμε όλα γιατί έχουμε να πούμε πολύ πράγμα και να δούμε και πολύ λίγο. Να δούμε. Απλά θέλω να πω ότι η Ράνια Θρασιά. Πόσο το διασκεδάζει. Πάρα πολύ και καλύπτει τυχόν αδυναμίες στη φωνή με το χαμαλέ που φέρεται, ρε παιδί μου. Με τη συμπεριφορά του. Καταλάβαρε, παιδιά, εγώ που είμαι και λίγο πιο άσχετο. Μιλήστε μου σαν να είμαι πεντάχρονο. Από ποια ταινία είναι, Γρηγόρη? Ο πεντάχρονο από τη Φιλαδέλφεια. Μπράβο. Λοιπόν, στο τέλο έρχονται δύο ζευγάρια αντιμέτωπα με τη χειρότερη βαθμολογία. Όχι απαραίτητα. Ψηφίζει η Επιτροπή. Μάλιστα. Βγάζει μια βαθμολογία. Ωραία. Μετά η βαθμολογία αυτή σε συνδυασμό με τα τηλεφωνήματα που πήρε το κοινό για το κάθε ζευγάρι. Συμψηφίζεται και βγαίνει η σειρά κατάταξη τελική. Τα δύο τελευταία ζευγάρια βγαίνουν στον τάγκο και μονομαχία. Λένε αυτό που αποχωρεί. Ναι. Και λένε αυτό που αποχωρεί. Γιατί η Επιτροπή, ναι, τελευταία έβγαλε τη Ράνια Θρασκιά με τον Νικόλα Καραγκιαούρη. Καταγγέλλω και. Καταγγέλλω. Να το ακούσουμε λιγάκι αυτό. Μπορούμε, μπορούμε, παρακαλώ, το τέλειο. Yeah.
Ελένη, με έχει τρελάνει με τον Καραγιαούρη από το πρωί, δηλαδή. I think I did it! Σε τράβηξε αυτός ο ήχος, σαν σιρήνα εδώ. Κάντε λίγο. Ήταν τελείως διαφορετικό από ότι το έχουμε συνηθίσει στα αυτιά μας να τα ακούμε. Ας το πούμε λίγο αλλιώς.